Εδώ είμαστε, ναι. Γεια σας, γεια σας. Τι έχουμε εδώ, έχουμε αυτό τον όμορφο, τον 20μηνίτικο, 20 μηνών είναι. 20 μηνών, το ρολόι θες. Το ρολόι, έτσι. 20 μηνών, προσέξτε να μου το χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά του. Περίμενε. Μιλάει παιδιά, μιλάει άπτεστα. Έτσι και δεν μιλάει μόνο λεξούλες, λέει και πρωτασούλες. Για με. Δηλαδή. 2-3 λέξεις διπλών, έλα εδώ, από εκεί, κάτω, αυτά εντάξει, μαμά, έλα, καλημέρα, μανούλα, μέρα, μανούλα. Μην ρέμει τον σου και μετράει και τα... Μετράμε με τα χέρια, κάνει 1, 2, 3 έτσι με τα χέρια του, μέχρι το 5. Ωραία. Να, ένα. Έλα εδώ. Και μετράμε. Έλα εδώ. Βάλε και στο χέρι σου εδώ, έτσι αυτά εδώ. Απλώσε το. Κάνε τα χέρια σου, τέλειο. Κάνε τα χέρια σου. Για πλύνε τα χέρια σου. Πώς πλένουμε τα χέρια μας, για πλύνε. Άρα λοιπόν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, δεν τον βγάλαμε γι' αυτόν διότι είναι ένα χαρισματικό παιδί. Ξέρετε, τα χαρισματικά παιδιά τα εντάσσουμε στην κατηγορία του 2-3%. 2-3 έως και 4% είναι τα λεγόμενα χαρισματικά παιδιά. Έχουν ιδιαίτερες ικανότητες. Αυτός λοιπόν είναι ένα τέτοιο παιδάκι είναι. Πολύ χαίρομαι. Το έχουμε δει από νωρίτερα αυτό. Το έχουμε προβλέψει. Από πολύ μικρό φαινόταν, έτσι. Δεν είναι όλα τα παιδιά, δεν μιλάνε όλα τα παιδιά και δεν το λέμε δηλαδή για να δείτε και να συγκρίνετε τα δικά σας τα παιδιά με αυτό το παιδί. Έτσι, είναι ένα ιδιαίτερο παιδάκι. Θέλουμε να δώσουμε να χαιρετήσουμε όλη την Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά. Μας βλέπουν από παντού, γεια σας. Πατήστε λοιπόν αυτό που θέλουμε με καρδούλες και κάντε, σας παρακαλώ, γράψτε από πού μας βλέπετε, γιατί θέλουμε να ξέρουμε από πού μας βλέπετε. Και βέβαια κοινοποιήστε τα βίντεο αυτά, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για ένα πιο σημαντικό θεματάκι. Έτσι, γλεσσοπλατιποδία και ρεβοϊποποδία, δηλαδή όταν τα πόδια για χι λόγους δεν είναι σε ευθεία γραμμή. Θα πούμε λοιπόν 2-3 πραγματάκια για την βλέσσο και την ρεβότητα. Έτσι. Τούτος εδώ λοιπόν έχει λοιπόν βλεσσά πόδια. Τι σημαίνει βλεσσά πόδια, μην το πετάξεις το λόγο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, εντάξει, δεν παίζεται. Τι σημαίνει βλεσσά, ότι τα πόδια από τα γόνατα και κάτω ανοίγουνε. Από τα γόνατα και κάτω, ανοίγουνε. Δηλαδή, να πούμε, είναι προς τα έξω πάνε. Αυτά λέγονται βλεσσά πόδια. Λέμε, τα βάλουμε έτσι, θα τα δούμε ότι ανοίγουνε. Δεν φαίνεται και πάρα πολύ, αλλά ανοίγουν τα ποδαράκια. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί τα κληρονομήσαμε από τη μαμά ή από τον μπαμπά. Δεν ευθύνομαι εγώ αυτό. Δεν ευθύνομαι. Ποτέ καμιά μαμά δεν ευθύνεται. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, να ξέρουμε πάντα. Ποτέ καμιά μαμά δεν ευθύνεται. Τα καλά όλα από τη μαμά. Τα κακά από τον μπαμπά. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Εξάλλου, έτσι, ότι φταίνε πάντα οι μπαμπάδες. Ο μπαμπάς λοιπόν εδώ, όντως. Έχει λίγο τα πόδια, το κάθεται λοιπόν, τα γόνατά του ενώνονται και ανοίγει λίγο προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να πατάει και με τα πέλματα εσωτερικά, σαν να έχει πλατυποδία. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αληθινή πλατυποδία, γιατί δεν οφείλεται στο κάτω-κάτω στο πέλμα ουσιαστικά, αλλά οφείλεται επειδή τα γόνατα ενώνονται τα γόνατα και ανοίγει προς τα κάτω. Αυτό λοιπόν λέγεται βλέσσο πλατυποδία. Το συναντάμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε τώρα πώς το διορθώνουμε. Να τρέξουμε, να πάμε στους ορθοπαιδικούς. Ότι μπορείτε να πάτε σε ορθοπαιδικό να πάρετε μια γνώμη, βεβαίως μπορείτε να πάρετε. Όσοι παιδίατε έχουν την ικανότητα να το διαχειριστούν, έτσι, το διαχειρίζονται οι παιδίατε. Όσοι παιδίατε δεν έχουν την ικανότητα και φοβούνται να πούν τη γνώμη τους, το παραπέμπουν στον ορθοπαιδικό. Μέχρι 8 χρονών, σιγά σιγά. Τα πόδια αλλάζουν ο άξονάς τους, δηλαδή βλέπουμε ότι διαμορφώνεται καλύτερα και κάνει μια διόρθωση. Άρα θα δούμε λοιπόν πόδια σωστά στην ηλικία των 8 χρονών. Ωραία. Υπάρχει περίπτωση να μην δούμε σωστά πόδια, ας πούμε, και να συνεχίσει να είναι τόσο έντονο το... Ναι, σε αυτή την περίπτωση, όταν φύγατε από το μευτήριο, σας δώσανε μια εγγύηση του παιδιού. Ότι αν δεν είναι καλό 8 χρονών, το δίνουμε πίσω και θα πάρουμε καινούργιο. Εδώ αυτοκίνητο παίρνεις και σου δίνει εγγύηση 10 χρόνια. Όχι ολόκληρο μωρό. Είναι δυνατόν.
Συνήθως, λοιπόν, αστείευομαι. Συνήθως λοιπόν τα πόδια φτάνουν, φτιάχνουν μέχρι την ηλικία των 8 χρονών. Σπάνια βλέπουμε καταστάσεις που παραμένουν. Δηλαδή, ρώτησα τη μαμά, γιατί ο μπαμπάς είναι το ζωντανό παράδειγμα της ιστορίας. Λίγο πολύ θα ακολουθήσει την πορεία του πατέρα. Εάν δω extreme καταστάσεις, εγώ προσωπικά το λέω και το στέλνω στον ορθοπαιδικό, δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί τα γόνατα δεν ισχυρώνουν εύκολα. Ίσως βάζουμε κάτι παπουτσάκι να σηκώσουμε εσωτερικά. Αυτή είναι μια μορφή η οποία λέγεται βλέσο πλάτη ποδία. Υπάρχει και η άλλη μορφή που λέγεται. Εδώ είναι το κουτί. Ρεβογονία. Δηλαδή όταν κάθεται τα πόδια είναι καουμπόικα. Έτσι. Το έχετε δει. Δηλαδή είναι να πούμε, κάνουν να πούμε άνοιγμα στη μέση στα γόνατα. Δηλαδή ανοίγουν. Αυτή λέγεται ρεβογονία. Και αυτό να μου περιμένουμε. Έτσι. Εγώ πιο πολύ θα με ενοχλούσε η ρεβογονία παρά η βλεσότητα. Όλα τα μωρά βλεσά είναι λίγο πολύ και σιγά σιγά διορθώνουν. Μερικά παιδιά είναι λίγο περισσότερο. Αυτό λέγεται όταν αντιθέτως τα γόνατα είναι, απομακρύνονται, λέγονται ρεβογονία. Αυτά λοιπόν όταν εξετάζουμε τα άκρα, εξετάζουμε δύο πράγματα. Τον άξονά του, όπως είναι ίσια ή όχι, αυτό που λένε δηλαδή είναι ίσια, ή φέρνουν προς τα έξω ή πάνε προς τα μέσα. Ο άξονά του. Και το δεύτερο, η στροφή του. Κάνει καμιά στροφή μέσα το πέλμα. Είναι η στροφή του άξονα. Έτσι. Κοιτάζουμε λοιπόν τον άξονα και τη στροφή του. Πολλές φορές λοιπόν βλέπουμε λοιπόν διαταραχές στροφής. Ένα καλό και έμπειρο μάτι τα αντιλαμβάνεται και σπάνια ένας καλός παιδίατρος παραφέρει εύκολα να βγούμε σε στους παιδιούς. Έτσι. Εάν δει όμως κάτι το οποίο ξεφεύγει του αποδεκτού, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πραγμάτων. Το φυσιολογικό, το αποδεκτό και το παθολογικό. Ναι. Άρα το αποδεκτό είναι η γκρίζα ζώνη. Εκεί λοιπόν πρέπει ο παιδίατρος ή ο ορθοπαιδικός να ξέρει ποια είναι η γκρίζα ζώνη, η αποδεκτή, η οποία δεν δημιουργεί προβλήματα. Αυτό. Και δεν εμπίπτει στην κατηγορία του παθολογικού. Δεν υπάρχουν παιδιά στην ιατρική φυσιολογικό και παθολογικό. Υπάρχει και ένα ενδιάμεσο που λέγεται αποδεκτό. Είναι γκρίζα ζώνη. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι τέλειοι, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Ο καθένας να πούμε έχει τα καλά του, τα κακά του, τα καλά. Έτσι έχει τις ιδιαιτερότητες του. Άρα λοιπόν, τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω περισσότερο, μιλήσαμε σήμερα λοιπόν για την βλεσσοπλατυποδία. Ανοίγουν τα πόδια προς τα κάτω. Περιμένουμε μαμάδες, μπαμπάδες μέχρι την ηλικία των 8 χρονών. Εκτός αν ο παιδίατρός σας πει, ο ίδιος είναι υπεύθυνος και σας πει, ξέρετε, θέλω να το δει να σου το παιδικό σου. Αντιθέτως είναι η ρεβογονία, όπου τα πόδια έτσι, είναι καουμπόικα, δεν ξέρω το λέω καλά, αλλά τα γόνατα είναι απομακρυσμένα. Και περιμένουμε γενικά μέχρι την ηλικία των 8 χρονών, περιμένουμε τα πόδια να έχουν πάρει τη σωστή τους θέση. Ωραία. Να είστε καλά, σας χαιρετάμε εδώ, βάλτε, πατήστε καρδούλες να δούμε, έτσι να δούμε καμιά καρδούλα. Έτσι, γράψτε από πού μας βλέπετε. Ό,τι χρειαστείτε, αν θέλετε κάποιες επικοινωνίες μαζί μου, γιατί πολλοί γονείς που μένουν στο εξωτερικό κυρίως, θέλουν μια επικοινωνία, είτε είναι νεογέννητα, είτε είναι μεγαλύτερα, για συμβουλές, όχι διαγνώσεις. Διαγνώσεις από το τηλέφωνο και από μακρυσμένα είναι λαθεμένη τακτική. Συμβουλές, ευχαρίστως. Θα σας βάλω ένα link από κάτω, όπου μπορείτε λοιπόν να πατήσετε και να πάρετε συμβουλές. Είναι επιπληρωμή, είναι, γιατί είναι χρόνος, είναι 20 λεπτά, μισή ώρα και παραπάνω, μέσω Zoom. Έτσι γίνονται λοιπόν, κυρίως απευθύνομαι στα παιδιά του εξωτερικού, αυτά που είναι πολύ μακριά, γιατί κάθε μέρα κάνω μια τέτοια επικοινωνία, είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή, γιατί επικεντρώνεσαι πάρα πολύ, παίρνουμε πληροφορίες, καταγράφουμε πολλά πράγματα και δίνουμε συμβουλές. Συμφωνείς? Όλα το βρε. Κόλλα το, κόλλα το. Πού το θες? Μακαδόρος. Μακαδόρος είναι. Γεια σας, χαιρετάμε, φιλιά πολλά, γεια σας. Καλές γιορτές. Γεια σας.